Κυρίες και κύριοι, αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνική Άμυνα, αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορία, Γενικού Επιτελείου Στρατού, σεβασμιότατε, άνδρες και γυναίκε πολεμικής πολεμική αεροπορία, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να βρεθώ δίπλα σα σε μια σημαντική, σε μια γιορτινή μέρα για την πολεμική μα αεροπορία. Η εισαγωγή δεν μου αφήνει κανένα περιθώριο παρά να ευχαριστήσω όλους όσους μου δώσαν αυτή την αξέχαστη, αυτή την ευκαιρία για αυτή την αξέχαστη εμπειρία. Να νιώσω, έστω και για λίγο, πώς αισθάνονται οι πιλότοι μας που βρίσκονται στον αέρα ανά πάσα στιγμή όταν η πατρίδα και το καθήκον τους καλεί για να υπερασπιστούν την ακεραιότητα, την εθνική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ήταν μια αξέχαστη και συγκλονιστική εμπειρία διότι κάναμε όχι η βόλτα αλλά εικονική αναχέτηση και αρωμαχία με όλα τα προβλεπόμενα και με λουπ και με ρολ και με σπλίτες όλα τα ζήσαμε και ήταν συγκλονιστικά και σας ευχαριστώ θερμά. Και θέλω, ξεκινώντας την παρέμβασή μου, να αναφερθώ κι εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον. Να αναφερθώ στους δύο ήρωες αεροπορίας μας, το Σμιναγό και Επισμιναγό, Μπαλταδόρο και Βασιλείου, που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Έπεσαν στο καθήκον και βρίσκονται στο πάνθεον των ηρώων, την χρονιά που μας πέρασε και θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτούς. Κυρίε και κύριοι, ξέρω ότι βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπηρεσία της πατρίδας. Και ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα να απονείμω τις τιμητικές αυτές πλακέτες στους ε, πρωτοπόρους αεροπόρους μας που σχεδόν 50 χρόνια πριν ανοίξανε δρόμους, ανοίξαν ουρανούς θα έλεγα για τις επόμενες γενιές. Και βεβαίως ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε στελέχη που υπηρετούν δεκαετίες με αυταπάρνηση αλλά και στη νέα γενιά των υπταμένων και την επόμενη, τους ικάρους που περιμένουν τη σειρά τους. Και πράγματι αυτό είναι θαυμαστό. Ο σεβασμός στη ζωντανή ιστορία είναι άλλωστε η κινητήριος δύναμη και ο οδηγός για το μέλλον. Αυτή είναι η συλλογική αρχή που ο λαός μας ακολούθησε κάθε φορά που βρέθηκε απέναντι σε δυσκολίες και κακοτοπιές. Και κατάφερε βεβαίως να τις αντιμετωπίσει και πάντοτε μέσα από τις δυσκολίες να βγει πιο δυνατός ξεπερνώντας τις. Πιστεύω ότι σε ένα τέτοιο σημείο βρισκόμαστε συλλογικά ως έθνος, ως χώρα, ως λαός και σήμερα. Με την Ελλάδα να αφήνει πίσω της μια σκληρή περίοδο της οικονομικής κρίσης και τώρα στα πρώτα βήματα της ανασυγκρότησής της έχουμε επιλέξει και πρέπει να κάνουμε τολμηρά βήματα. Να αναλάβουμε δράση, να ξεκολλήσουμε από την αδράνεια, να τολμήσουμε να καταπιαστούμε με τα προβλήματα και με τις χρόνιες εκκρεμότητες που μας κρατούσαν και μας κρατούν καθηλωμένους. Όχι μόνο για να ξαναπατήσει, για να ξανασταθεί στα πόδια της η χώρα μετά από 8 σκληρά χρόνια μνημονίων και οικονομικής καθήλωσης, αλλά για να μπορέσει να τροχοδρομήσει με ταχύτητα και να απογειωθεί. Γιατί μπορεί να απογειωθεί. Όπως όμως πολύ καλά καλύτερα από τον καθένα εσείς γνωρίζετε, για να απογειωθείς χρειάζεται τόλμη. Τόλμη χρειάζεται και στην αεροπορία, τόλμη χρειάζεται και στη ζωή, χρειάζεται και στην πολιτική. Τόλμη και αντανακλαστικά. Αποφάσεις άμεσες και δραστικές. Και σε ό,τι αφορά βεβαίως για κάποιον που κρατά το πιδάλιο της χώρας και όχι ενός αεροσκάφους. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να είναι πρωτίστως αποφάσεις που βελτιώνουν άμεσα τη ζωή των ανθρώπων, αξιοποιώντας όλα τα μέσα, όλες τις δυνατότητες, αλλά κυρίως αυτών των ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια υπέστησαν τις μεγαλύτερες αδικίες. Και θέλω να πω ότι εσείς, άνδρες και γυναίκες που υπηρετείτε με σθένος και αυταπάρνηση την πατρίδα. Απάκρι άκρη της επικράτειας της χώρας μας. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύσκολων χρόνων της κρίσης, υπεστήκατε αδικίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μισθολογικές σας απολαβές. Αλλά ούτε μία στιγμή δεν υποστήλατε τη σημαία. Ούτε μία στιγμή δεν κάνατε πίσω από το υπέρτατο καθήκον παρά τις αδικίες αυτές. Και για αυτή σας τη στάση η πολιτεία σας χρωστά ευγνωμοσύνη. Αλλά σας χρωστάμε και την έγνοια μας να είστε εσείς από τους πρώτους που με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια θα επιχειρήσουμε να απαλύνουμε τις πληγές και να αποκαταστήσουμε στο μέρος των αδικιών αυτών. Το πρώτο βήμα λοιπόν είμαι στην ευχάριστη θέση κυρίε και κύριοι να σας πω γίνεται αύριο στη Βουλή των Ελλήνων με έναν σαφή συμβολισμό. Το πρώτο θετικό δημοσιονομικό μέτρο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή μετά την 21η Αυγούστου αφορά στην αποκατάσταση της αδικίας την οποία υπέστησαν άνθρωποι που ασκούν λειτουργήμα στον τόπο. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, δικαστική λειτουργή, γιατροί, τα Σώματα Ασφαλείας, οι πυροσβέστες και φυσικά εκείνοι και εκείνες που διαφυλάττουν καθημερινά την εδαφική ακεραιότητα και υπερασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Οι άνδρες και οι γυναίκες του ελληνικού στρατού, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορία Προχωράμε λοιπόν αύριο δια νόμου και θα ήθελα να σας το αναφέρω εδώ στην απόδοση 820 περίπου εκατομμυρίων από αναδρομικές κρατήσεις που έγιναν στα χρόνια των μνημονίων και οι οποίες θα καταβληθούν, εις ό,τι αφορά τους ενστόλους, στο σύνολό τους μέσα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, σε ένα μήνα από σήμερα. Ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης στο έργο του καθενός και της καθεμιάς. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο ένα μικρό μόνο σχόλιο. Είναι επιλογή και καθήκον μας να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Δεν είναι ζήτημα συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπήρξαν και άλλες σχετικές αποφάσεις δικαστηρίων τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες δεν υιοθετήθηκαν είναι ηθική υποχρέωση μεν, αλλά όχι νομική. Επομένω, πρόκειται για ζήτημα πολιτικής βούλησης και όχι νομική δέσμευση, ηθικού καθήκοντος, θα έλεγα, στο βαθμό βεβαίω που, που το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της οικονομίας μας, της χώρας μας. Και αυτή είναι ακριβώ τη βούληση να άρουμε σταδιακά τις μεγάλες αδικίες που έλαβαν χώρα στον καιρό των μνημονίων, τις, ε, μπορούμε να τις ε, αποδείξουμε στην πράξη γιατί. Γιατί η οικονομία ανακάμπτει, γιατί η ανάκαμψη δημιουργεί για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό περιθώρια δημοσιονομικά και γιατί έχουμε τη δυνατότητα πια και την κυριαρχία μετά το τέλος των μνημονίων να επιλέξουμε το πώς θα αξιοποιούμε το δημοσιονομικό χώρο που εξασφαλίσαμε μέσα από τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, από το κόψιμο της πατάλης, της κακοδιαχείρισης, την πάταξη της φορασιλίας του μεγάλου πλούτου και τη σύγκρουση με ένα καθεστώς διαπλοκής και διαφθοράς. Αυτή λοιπόν είναι η απόφασή μας. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Η δικαιοσύνη να επιστρέψει στον τόπο και σας διαβεβαιώνω θα επιστρέψει. Κυρίες και κύριοι, άνδρες και γυναίκες πολεμικής αεροπορίας, πέραν από τις μάχες της οικονομίας, τις οποίες αναφέρθηκα πριν, όμως και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και τις άλλες μάχες τις πραγματικές και είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε πάντα το πιο άρτια εκπαιδευμένο και ετοιμοπόλεμο έψυχο ε, δυναμικό για τις πραγματικές μάχες. Ακριβώς επειδή δεν θέλουμε αυτές να συμβούν ποτέ. Αλλά για να μπορέσουμε με ασφάλεια να αποφύγουμε αυτές τις πραγματικές μάχες, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβούν, πρέπει να έχουμε άριστη αποτρεπτική ικανότητα, άριστα εκπαιδευμένο, έμψυχο δυναμικό και έχουμε. Ζούμε σε μια περίοδο πολλαπλών εντάσεων και προκλήσεων στην περιοχή μας. Για το λόγο αυτό έχουμε κάνει τη στρατηγική επιλογή. Η Ελλάδα να μην είναι ο της διεθνούς κοινότητας και ο παρατηρητής των εξελίξεων, αλλά να ανακτήσει το κύρος και τον ρόλο που τις αρμόζει στη διεθνή σκηνή. Να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια στις εξελίξεις στα Βαλκάνια. Πόλος σταθερότητα και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, πρωτοπόρος δύναμη για τη συνεργασία και τη σταθερότητα σε μια, θα έλεγα, ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι μια τέτοια στρατηγική πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής δεν θα μπορούσαμε ποτέ να υλοποιήσουμε και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ανακτήσουμε έναν τέτοιο κρίσιμο ρόλο στην περιοχή δίχως να είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτουμε ένοπλες δυνάμεις με υψηλό φρόνημα, με επαγγελματισμό, με αίσθηση του δημοκρατικού και του πατριωτικού τους καθήκοντος. Θέλω όμως να επισημάνω. Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ισχύ με αποκλειστικό σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης της σταθερότητας και της ασφάλειας. Δεν παρασύρεται σε διενέξεις, σέβεται και επιδιώκει άριστες σχέσεις γειτονίας με όλες τις χώρες που συνορεύει. Δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Ο ρόλος που διαδραματίζει η πολεμική αεροπορία σε αυτήν την στρατηγική θα έλεγα ότι είναι κομβικός. Με την ικανότητα την υφαλιότητα, τον επαγγελματισμό, επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζουν, με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πιλότοι μας πολλές φορές σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά κάθε πρόκληση και συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Και θέλω εκ μέρου κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό που κάνετε. Ξέρω το πόσο δύσκολο είναι και ξέρω τι ικανότητε απαιτεί. Έζησα, επαναλαμβάνω, από κοντά έστω για λίγες στιγμές το τι ικανότητε απαιτεί αυτή η δύσκολη καθημερινή μάχη που δίνεται. Και θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα προσφέρετε στην πατρίδα μας, για όσα προσφέρατε εσείς οι απόστρατοι και να εκφράσω βεβαίως και την απέραντη ευγνωμοσύνη της ελληνικής πολιτείας. Θέλω όμως να σταθώ και σε κάτι που συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της αποστολής που φαίνεται εις πέρα. Και δεν είναι μόνο η διαφύλαξη της, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, αλλά είναι και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η συνεισφορά στον τομέα της αεροδιακομιδής των ασθενών αξίζει να επισημάνουμε και να γνωρίζουν όλοι ότι μόνο φέτος με την έγκαιρη μεταφορά από μέσα της αεροπορία σώθηκαν 914 συνάνθρωποι μας από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, αλλά θέλω να σταθώ και στον καθοριστικό σας ρόλο στους τομείς της εναέριας επιτήρησης και της δασοπυρόσβεσης. Και γνωρίζει, νομίζω, ο καθένας σε αυτή τη χώρα σε πόσο δύσκολες συνθήκες και με πόση αυταπάρνηση Επιτελείτε το καθήκον σας και σε αυτόν τον τομέα. Και τέλος, να αναφερθώ και στην έρευνα και διάσωση, όπου φέτος, με μέσα της αεροπορίας μας, σε συνεργασία με άλλους φορείς των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, διασώθηκαν 175 συνάνθρωποι μας. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την άκρος τιμητική πρόταση να μου ζητήσετε να απευθυνθώ σήμερα στη γιορτή της αεροπορίας. Θέλω να διαβεβαιώσω τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά από εσά, ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει στο έπακρο το έργο και την προσφορά σας και να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας με τιμή και σεβασμό έναντι της αποστολής, της αποστολής που έχετε αναλάβει για την διαρκή υπεράσπιση της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ θερμά.